Τι. Τι νέες άλλο, έχουμε. Τι έχουμε. Σήμερα έχουμε Champions League. Χαίρομαι πάρα πολύ και το πρωί με τον Χουλιανό είπαμε τα αποτελέσματα. Θέλω και τα. Θα πεις προγνωστικά ή θα τα γράψει την εφημερίδα και δεν θα τα βάλω. Θα γράψει, όχι, θα τα πω. Ωραία. Λοιπόν. Η επιληψία, τι θα κάνει με τη Zenit, ο φίλος μου ο Νάγκελσμαν. Μην ασχολείσαι με αυτό το παιχνίδι. Γκολ-γκολ δεν είναι δηλαδή. Πιθανό. Πόσο δίνει τον γκολ-γκολ. Είναι χαμηλό. Χαμηλό είναι τον γκολ-γκολ. Ένα πάρει ο διάολος να πάρει. Εγώ μπαίνω πολύ δυνατά, πάτε. Δηλαδή, παίζει Μπαρσελόνα. Διπλό ληψία δίνει ή χοντρό είναι. Όχι, καθόλου απίθανο δεν είναι. Αλλά. Ναι. Να σου πω κάτι. Επειδή με έκαψε πολλές φορές ο Νάγκελσμαν. Ναι. Και επειδή ακόμα ζυμώνεται σε. Για το παίξει, ρε. Γιατί πρέπει να παίξω κάποιο. Άντε πάλι. Αν το παίζει. Τίποτα. 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 Δεν υπάρχει. Το γκολ είναι πιθανό, αλλά είναι χαμηλό. Μπαρσελόνα Σλάβια Τράγκα. Εντάξει, τώρα τι ήταν ασχοληθεί με την Μπαρσελόνα. Over 3,5. Και πιθανό γκολ. Και να σου πω κάτι, η Μπαρσελόνα δεν πολύ καίγεται. Γιατί τώρα δεν ξέρω και τι φιλοσοφία υπάρχει εκεί. Θα γιατί το πουλήσει δηλαδή, θα κάνει. Όχι, ρε φίλε. Εκεί θα επειδή έφαγε τα τρία από το Λεβάντε. Ναι, θέλει να δείξει. Δεν ξέρω αν θέλουν να δείξουν και να σου πω κάτι. Είναι λίγο επειδή. Δεν μου λες μπέναλτι, μπορώ να παίξω ειδικό αυτό που έλεγε ο Κουλιανός το πρωί. Να παίξω μπέναλτι να πούμε. Στα ειδικά στοίχηματα είναι μανούλα. Ναι, μπέναλτι να παίξω. Δεν ξέρω. Ωραία. Γιατί πιθανόν να ξέρει γιατί. Βαλένθια Λίλα. Γκολ γκολ το Βαράς θα πούμε. Περίμενε. Ένα-ένα. Ναι. Παίζει η Νάπολη με τη Σάλτσμπουργκ. Παίζει η Νάπολη. Γκολ γκολ και εδώ. Γκολ γκολ το βλέπεις. Αυτό είναι το εύκολο το οποίο πληρώνει. Το άσο πόσο δίνει. Ο άσο δίνει 75. Γιατί να μην το κοπανίσω ένα άσο. Πότε θα το πάρει η Νάπολη. Ρωτάω κάτι. Ναι. Αφού κέρδισε μέσα στην Αυστρία, γιατί να μην κάνει κερδίσει τώρα. Θα κερδίσει. Έχει πάρει τον αέρα. Νάπολη. Συμφωνώ με τον άσο. Ωραία. Λίβερπουλ Γκένκ. Ξοδευτήκανε 1-0-4. Ο άσος. Εδώ λέει ο Νίκος το πρωί που μιλούσαμε ότι μπορεί να βάλει κάνα δύο γκολ η Λίβερπουλ και να σταματήσει γιατί έχει το ντέρμπι και τα λοιπά. Τα κάνουν αυτά οι Άγγλοι. Όχι. Ο Κλοπ, δηλαδή το δύο ο Κλοπ το βλέπει. Είναι σωστό το σκεπτικό του. Αλλά ο Κλοπ, επειδή έκανε μια βλακή ενώ από την αρχή το είπα ότι θα είναι χαλαρός στο Champions League. Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει αλλαγές στη βασική του εντεκάδα. Εδώ να δει γκολ. Εδώ είναι το 2-3 είναι απίθανο. Όχι, εδώ είναι πολύ πιθανό το γκολ. Να δει γκολ. Εδώ αξίζει να το παίξει γκολ. Εδώ αξίζει να το παίξει γκολ. Γιατί παίζει ανοιχτά τα παιχνίδια του, χαλαρώσουν στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν παίζει. Άρα αν έπαιζε γκολ από όλα αυτά, η Λίβερπουλ με την Γκένκ θα ήταν ένα από αυτά τα οποία θα έπαιζε κατά κάποιον τρόπο. Και φυσικά. Την Μπενφίκα. Θα σου πω 1-1. Ναι. Λοιπόν, το σημείο μου είναι στη Γερμανία. Ντόρτμουντ Ίντερ. Χι το έχει. Διπλό. Διπλό το έχει. 3,5 φράγκα δεν υπάρχει. Ρε. Γιατί? Δεν υπάρχει. Ποια Ντόρτμουντ. Ο Αλκαθάρα θα παίξει. Α παίξει. Με το Ρόιζ από πίσω. Βρε, θα του καθαρίσω εγώ, θα του καταπιεί. Χι. 3,5 φράγκα το διπλό. Χι. Βρε, Ίντερ είμαστε. Άντε πάλι. Θα το κάνει όπω το Μιλάνο. Θα την καθαρίσει. Πάλι. Ναι. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω εγώ. Μα μετά στον προπονητή εδώ. Και τον προπονητή και την ομάδα. Μάλιστα. Πιο καλή ομάδα είναι η Ίντερ. Πιο καλή ομάδα είναι η Ίντερ. Εκτό. Ναι. Αν την πατήσω, ναι, στο ότι δίνει μεγαλύτερο βάρος στο να πάρει το πρωτάθλημα, ναι, από το να πάει πολύ μακριά στην Ευρώπη. Εγώ αν έπαιζα ένα από αυτά χ, δύο από αυτά χ θα έπαιζα τη Zenit με τη Λειψία και την Dortmund με την Ίντερ. Καλό ρισκάκι. Φυσικά, έχουν λογική. Λοιπόν, καλός άσος για μένα είναι Κιλιόν με την Μπενφίκα. Σωστό. Έχει βελτιωθεί με τον Έλα, νέο. Έλα, Πορτογάλου τώρα. Όχι, έχει βελτιωθεί με τον νέο του προπονητή. Ποδοσφαιρικά εννοεί. Παρότι κέρδισε η Μπεμβίκα, η Λιόν ήταν εξαιρετική στο πρώτο παιχνίδι. Χαμηλό 1-0. Χαμηλό. Όχι, θα μπουν γκολ. Θα μπουν γκολ. 2-1. Δηλαδή, εδώ ποιο θα μπει. Δηλαδή, γκολ, άσο και over θα το έδινε. Στον προπονητή θα πήγαινε. Θα το προτιμούσε άσο και γκολ. 2-1, 3-1 πληρώνει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ο άσο δίνει 90. Το άσο και over πόσο δίνει. Το άσο και over θα δίνει 2,50. Α, μόνο. Το άσο και γκολ που είναι τρεις συνδυασμοί, ναι, θα το δίνει 4. Καλά, πάρτε 2,5 τώρα και για εμά που μπορούμε να ποντάρουμε, ναι, μισό και 1 ευρώ, ναι, αυτό θα παίξουμε. Δεν μπορούμε. Βαλένθια Λίλ θα γίνει μάχη για την τρίτη θέση. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω τι γίνεται. Βαλένθια Λίλ, σωστά το λες για το τρίτη θέση. Και αυτό άσο το βλέπω. Περίμενε. Η Βαλένθια εμένα δεν με πάει. Ναι. Για να καταλάβεις, το προηγούμενο παιχνίδι το περίμενα over και βγήκε ένα-ένα. Με τη Λίλ να έχει 23 τελικές στην εστία. Ναι. Μιλάμε, το πώς δεν βγήκε over αυτό το παιχνίδι είναι ασύλλητο. Σημειάρα επίσης για μένα είναι ο άσος Τσέλσι με τον Άγιαξ. Μέσα στη Τσέλσι. Όπως το κέρδισε μέσα και το περίμενα. Και την... Πόσο δίνει ρε ο άσος? 1,75. Καλό είναι.
Δεν δίνουμε ένα. Ναι, αλλά τώρα θα έχει γκολ εκεί, δεν θα έχει. Ο Λάμπαρντ είναι πολύ διαβασμένος. Ε? Είναι πολύ διαβασμένος. Έχει βελτιώσει τα πάντα. Το βλέπεις και κάνει και αυτό που λέμε. Τι και βέβαια. 4-2, 4-2, 3-1. 0-1. Ε, καλά, τελευταία τώρα. Σφίχτηκε λίγο. Όχι, δεν σφίχτηκε. Σφίχτηκε τελευταία λίγο. Αρχίζει και βάζει και την άμυνα μέσα στο παιχνίδι. Πάντως είναι ωραίο να το δεις. Τρώγοντας. Εδώ είναι δύο παρόμοιες. Τρώγοντας. Εδώ είναι. Καλό κρεατάκι. Άγνωτη. Με πράσινη σαλάτα και να έχει το γύρω-γύρω. Μπορεί να φας. Μια μικρή ευχαρίστηση ποια είναι. Να είσαι με φίλους, να τρως καλό κρεατάκι, πράσινη σαλάτα, άντε να πιεις και δύο ποτήρια κρασί γιατί είναι τρίτη. Η τρίτη είναι και η μέρα σου, να το πει. Την τρίτη το βράδυ τρώω, μόνο την τρίτη το βράδυ τρώω. Το ξέρω. Μόνο την τρίτη το βράδυ τρώω. Τις άλλες μέρες μέχρι τις 7 έχω το τελευταίο. Είναι κάτι που θα ήθελα γιατί θα βγάζαμε πολύ γέλιο. Έλα ρε, να σε πάρω να πάμε. Δεν γίνεται. Άντε πάλι τέλει. Υπάρχει ένα τεραβείο. Αμάνε ρε κόκκινη. Αμάνε κόκκινη. Δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν ράνω, δεν κάνω. Άλλοι έχουν χρήματα, εγώ έχω χέρια. Τι χέρια χρήματα. Άλλοι έχουν χρήματα. Τι θα φάμε, ρε, 10 ευρώ, 5 ευρώ θα φάμε. Δεν το φαγητό. Άλλοι έχουν χρήματα. Εγώ χέρια και πόδια. Και αναγκαστικά τρέχω και να προλάβω. Δεν γίνεται. Σε λακαμάζει, δηλαδή. Παίρνει και. Δηλαδή, όποιο παλεύει για την επιβίωση είναι λακαμάζει. Άρα, φύγει από εδώ. 50 χρόνια δεν πρέπει να παλεύουμε για την επιβίωση. 50 χρόνια πρέπει να είμαστε με τι μπριζολάρε μα, με τι αμαξάρε μα, με τι άρε μα, με τι σαγιονάρε μα. 50 χρόνια άμα τρέχει το μεροκάματο δεν πέτυχε, θα πούμε. Δεν πετύχαμε. Πες με αποτυχημένο. Δεν πετύχαμε, ρε κόκκινε. Πες με αποτυχημένο. Δηλαδή, άμα πάθουμε σήμερα ένα κάζο, σε 6 μήνες δεν θα έχουμε φράγκο. Υπάρχουν και αθέμητοι. Έλα το. Υπάρχουν αθέμητοι. Πάμε να δούμε το μάτσερ, θα γύρω-γύρω, ρε σαχλαμάρα να πούμε. Άντε πάλι. Εγώ θα σε πάρω με το Κόρδοβα. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, θα πάω για σέρβις τώρα. Θα το φτιάξω να πούμε. Να το κάνει. Ναι. Το προσέχει και καλά. Πάω μέσα να το βάλει λίγο λαδάκι να πούμε να τρέχει το φουκαριάρικο. Εντάξει. Αλλά σου είπα, να υπήρχε ο χρόνος. Καλά. Πολύ ευχαριστώ. Τέλος δεν υπάρχει. Εντάξει. Τέλος. Εντάξει. Εντάξει. Μακάρι να μπορέσω να τα δω. Τα μάτια θα τα δεις όμως. Μακάρι να μπορέσω σου λέω. Εντάξει. Θα πούμε μετά τι γίνεται. Λοιπόν. Στο τέλος. Ωραία. Μην φτάσουμε και δεν μπορώ να δω και τα παιχνίδια. Εντάξει. Θα ήθελα τα συμπεριλαμβάνω να δω τα παιχνίδια. Και ειδικά τον Dortmund. Θα ανοίξει μπουκάλι όμως μετά. Ό,τι θέλει. Εντάξει. Ό,τι θέλει. Πράσινο. Μπλε. Μπλε. Εγώ έχω μπλε μας. Φλέβες μπλε μας. Μπλε ουίσκι θα κεράσεις. Τελείως. Ό,τι θέλεις. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Βαλένθια λίγο λογικά πρέπει να δούμε γκολ. Ναι. Τον Άσο τον πιστεύεις. Είναι πολύ ρουσλάνα ομάδα η Βαλένθια. Τον Άσο τον πιστεύεις. Ρε είναι ευρω... Κολομάδα, ναι. Από όπου και να την πιάσεις θα λερωθείς. Θα λερωθείς. Δεν την εμπιστεύω. Εντάξει ρε φίλε, να παίξουμε Βαλένθια Άσο, τη Λιόν με την Μπενφίκα Άσο. Να παίξουμε χι την Dortmund, χι την Zenit με τη Λειψία, μια τετραδούλα, θα βάλουμε 10 ευρώ, θα πάρουμε ξέρω εγώ 5 κοινόχρηστα. Λοιπόν, τι λες. Εγώ θα παίξω διπλό Ίντερ, θα παίξω Άσο Λιόν. Διπλό Ίντερ, ε. Ναι. Άσο Τσέλσι και Άσο Νάπολη. Τσέλσι σήμερα παίζει. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, θα σε ακολουθήσω. Γιατί δεν είμαστε και της υπομονής. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Good. Στην εφημερίδα τα δίνουν διαφορετικά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αλλά εξηγούμε ότι όλα πάνε ανάλογα με την τσέπη και το παλάτι του καθενός. Εντάξει, πάντα με μεγάλες αποδόσεις, ναι. Θα στα πω. Ναι. Δεν έχω θέμα να τα κρύψω. Λοιπόν, δώσουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, δίνω Νάπολη Άσο, ναι. Λιόν Άσο και Δυναμό Ζάγκρεπ παίζει αύριο. Άστα, αύριο θα για αυτούς που έχουν υπομονή. Εντάξει. Δίνω Διάδα, σημερινή, Ίντερ διπλό και Τσέλσι Άσο. Ξανά Ίντερ την πιστεύεις. Αφού με δικαιώνει. Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ παίρνω κάποιες ομάδες οι οποίες με δικαιώνουν. Δεν περιμένω εσύ. Υποτιμάς την Dortmund πολύ. Όχι, δεν την υποτιμώ. Δεν είναι καλή. Εντάξει. Αν ήταν καλή, θα έλεγα οκ. Okay. Το Βαλένθια με ρίσκο το δίνω over. Ναι. Το Παρί Κλαμπρίζ το δίνω goal. Παίζει αύριο και αυτό. Το Ερυθρό Αστέρα τότε να το δίνω 2-3 goal. Αποκλείεται να βρει. Αμά μου με του Σέρβου θα μπλέξουμε τώρα από τον Ερυθρό Αστέρα. Την και δίνω ένα ξέρω χ. Ποιο. Αλλά είναι αύριο. Λεβερκούζεν Ατλέτικο Μαδρίτη. Ναι. Σ' αρέσει αυτό. Τον Ολυμπιακό δεν τον δώσει. Goal. Γκολ θα δίνει λίγο, ρε Γρηγόρη. Δίνει. Δίνει. Δύο και. Πλάκα κάνεις. Δίνει δύο και τον γκολ. Αυτό είναι δώρο, ρε, άμα το δίνει. Εσύ, Κώστα. Ρε τρόπα, Μαρίνα. Δύο φράγκα. Εσύ και φέρεις. Δύο φράγκα δίνει τον μπάγκερ να πούμε Ολυμπιακό. Το γκολ. Σαν να μου φαίνεται κάνεις λάθος. Λοιπόν. Πολύ με φέρετε. Λοιπόν. Πόσο είναι. Μπάγκερ Ολυμπιακός. Ναι. Γκολ. 1,60, συγγνώμη. Πλάκα κάνεις, ρε, τώρα. Είναι δυνατόν, σαχλαμάρες τώρα. 1,60. Αλλά... 1,60 το ίδιο με δύο μονάδες. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό.
Ένα 60, τι ένα 60. Τα περιμένω εγώ τώρα μισή ώρα που δύο γκολ να μου βγει το παϊδάκι από τα αυτιά μου. Τι. Το goal goal και ναι. Κάποια στοιχήματα έχουν μια άλλη γοήτεια. Ναι. Δηλαδή αυτό που παίζει over, ναι. Δεν τον ενδιαφέρει ποια ομάδα το βάρει. Για αυτό που παίζει goal goal. Ναι. Πριν να μπουν. Ενώ το goal goal τα πανηγυρίζει όλα. Ναι. Τα πανηγυρίζει όλα. Στι δηλαδή... δυσκολίε τη ζωή σου. Μάλιστα. Εγώ βάζω πιο σύνδετα πράγματα που πληρώνουν περισσότερο. Τον ρωτάει ο άλλο απ' έξω. Αφού πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, πάμε. Ωραία. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Ό,τι κουστάρει. Ωραία.